σε ένα θέμα που αναδείξαμε χθες με τη βοήθεια του κυρίου Ματσάκη για τα κενά που υπάρχουν σε πρωτόκολλα. Αν φύγει κάποιος από τη ζωή, τι γίνεται με το θέμα της νεκροτομής με αφορμή το θάνατο της 4χρονης Σάρα στη διάρκεια χειρουργείου στα δόντια. Έγινε η κηδεία του παιδιού τελικά χθες το απόγευμα, όμως υπήρξε αίτημα από την αστυνομία για νεκροτομή, όχι του δικαστηρίου, και τίθεται το ερώτημα. Η αστυνομία ζήτησε την νεκροτομή για κάποιους λόγους. Τι γίνεται με αυτούς τους λόγους? Κύριε Ματσάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Δυστυχώς οι λόγοι ταύτηκαν μαζί με το παιδάκι. Θεωρώ αδιανόητον, πρώτον, να μην υπάρχει ένα πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο να αποφασίζεται πότε θα γίνονται ή δεν θα γίνονται νεκροψίες. Και δεύτερον, θεωρώ ακατανόητο ένας επαρχιακός δικαστής στην περίπτωση αυτή να αποφασίζει ο ίδιος ή η ίδια, δεν γνωρίζω αν ήταν το φίλο του δικαστή, να αποφασίζει επί τη βάση των ιατρικών φακέλων, ακούστηκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αν υπάρχει θέμα ή όχι και αν θα πρέπει να γίνει νεκροψία ή όχι. Είναι ακατανόητο. Τότε να μην κάνουμε νεκροψίες, να αποφασίζουν οι επαρχιακοί δικαστές επί τη βάση των φακέλων αν υπάρχει αμέλεια ή αν δεν υπάρχει, ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή όχι. Εγώ κρατάω και την πρώτη σας αναφορά, γιατί βάλαμε τίτλο «Αίτημα αστυνομίας για νεκροτομή, όχι δικαστηρίου, και τώρα τι?». Και δώσατε μια απάντηση που δεν αφήνει περιθώριο, ότι ό,τι υπήρχε θαύτηκε μαζί με το παιδάκι. Ακριβώς. Είναι αδιανόητο. Ένα παιδάκι πέθανε εξαιτίας, συνεπία, λόγω μιας χειρουργικής παρέμβασης. Το παιδάκι υπέστη μια χειρουργική παρέμβαση οδοντιατρικής φύσεως σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Δεν επανήλθε από τη γενική αναισθησία καθόλου. Κρίθηκε κλινικά νεκρό τις επόμενες μέρες και κηρύχθηκε νεκρό και τάφηκε. Άρα δεν θα μάθουμε ούτε τα ακριβή αίτια θανάτου τώρα. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Και αυτό το πράγμα θα ξανασυμβεί, είμαι σίγουρος. Ξανασυνέβηκε και γνωρίζω άλλα περιστατικά, διότι έχουμε ένα στρεβλό σύστημα θανατικών ανακρίσεων. Έχουμε επαρχιακούς δικαστές, πολλές φορές, και λυπάμαι που θα χρησιμοποιήσω τον όρο, ανίδεους με το αντικείμενο να αποφασίζουν για ιατροδικαστικά θέματα. Και αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε αποφάσεις αν θα γίνει νεκροψία ή όχι, αλλά και στις διαδικασίες που γίνονται εντός του δικαστηρίου σε διάφορες θανατικές ανακρίσεις, όπου οι επαρχιακοί δικαστές, οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη εκπαίδευση σε θέματα ιατροδικαστικής που έπρεπε να έχουν, διότι δεν ασχολούνται μόνο με θέματα θανάτων, αλλά ασχολούνται και με πολλά άλλα θέματα που βλέπουμε στα δικαστήρια, θέματα ρουτίνας, δεν καταλαβαίνουν το αντικείμενο. Λαμβάνονται λαθασμένες αποφάσεις. Γι' αυτό εγώ έχει βγάλει η γλώσσα μου μαλλιά να εισηγούμε στο παρελθόν ότι έπρεπε να υπάρχει ειδικό δικαστήριο για τις θανατικές ανακρίσεις, όπως υπάρχει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, με ειδικούς δικαστές που να είναι εκπαιδευμένοι σε ιατροδικαστικά θέματα και να ασχολούνται μόνο με αυτό το αντικείμενο. Δεν το καταλαβαίνουν αυτοί που οι αρμόδιοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αφού δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο εγώ. Το θέμα της εξειδίκευσης των δικαστών, κύριε Ματσάκη, το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Προχθές να σας πω ότι είχαμε μια συζήτηση εδώ με μια ακαδημαϊκό, την κυρία Σορβατσιώτη, για μια άλλη υπόθεση, όπου ένας νεαρός ήταν σε στάδιο απεξάρτησης και καταδικάστηκε για μια διάρρηξη που έκανε πριν από 5 χρόνια και έπρεπε τώρα να διακόψει τη θεραπεία για να πάει στη φυλακή. Και ήταν στο μέσο της θεραπείας απεξάρτησης. Και έθετε θέμα η ακαδημαϊκός ότι οι δικαστές που αποφασίζουν πρέπει να είναι εξειδικευμένοι για θέματα απεξάρτησης, για να κατανοούν πόσο σημαντικό είναι για τον χρήστη που είναι εκεί και να υπάρξουν εναλλακτικές πίνες. Να έχουν μία αντίληψη των πραγμάτων. Δεν μπορεί ένας επαρχιακός δικαστής να εκτελεί χρέη θανατικού ανακριτή όταν δεν έχει κάποια απλή, τέλος πάντων, αντίληψη ιατροδικαστικών δεδομένων. Να μην έχει υποστεί μία εκπαίδευση, να πάει σε κάποια σεμινάρια, να μάθει κάποια πράγματα. Ωραία. Δεν μπορεί να επιτελεί το καθήκον του σωστά. Πάμε να πάμε.